Βάσεις. Βάσεις λοιπόν είναι χημικές ενώσεις, οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό διείστανται, δίνοντας ανιώτα υδροξιδίου. Όλες οι βάσεις έχουν κοινές ιδιότητες που ονομάζονται βασικός χαρακτήρας. Αυτές είναι η πικρή και καυστική τους γεύση, το ότι μπορούν να μεταβάλουν το χρώμα των δικτών, εξουδετερώνουν διαλύματα οξέων και τέλος είναι οι ηλεκτρολίτες. Δηλαδή τα υδατικά τους διαλύματα είναι καλή αγωγή του ηλεκτρισμού. Όλες αυτές οι κοινές ιδιότητες των βάσεων που αναφέραμε οφείλονται στα ανιώτα υδροξιδίου που παράγονται στα υδατικά τους διαλύματα. Για παράδειγμα, το υδροξίδιο του νατρίου που είναι μία βάση διείστανται σε κατιόντα νατρίου και ανιώτα υδροξιδίου. Αντίστοιχα, το υδροξίδιο του ασβεστίου που είναι και αυτό μία βάση διείστανται σε κατιόντα ασβεστίου και ανιώτα υδροξιδίου. Η αμμονία. Σε υδατικά διαλύματα συμπεριφέρεται και αυτή ως βάση σύμφωνα με την αντίδραση. Αμμονία και νερό μας δίνει κατιόντα αμμονίου και ανιόντα υδροξιδίου. Τώρα θα δούμε την παρασκευή βάσεων από οξύδια. Τα οξύδια λοιπόν των μετάλλων, τα οποία αντιδρούν με το νερό και σχηματίζουν βάσεις, ονομάζονται βασικά οξύδια. Για παράδειγμα, το οξύδιο του ασβεστίου όταν αντιδράσει με το νερό σχηματίζει υδροξίδιο του ασβεστίου. Αντίστοιχα, το οξύδιο του νατρίου όταν έρθει σε επαφή με το νερό σχηματίζεται υδροξίδιο του νατρίου. Ας δούμε τώρα μερικές βάσεις. Αρχικά θα δούμε το υδροξίδιο του καλλίου και το υδροξίδιο του νατρίου. Είναι και τα δύο στερεά με λευκό χρώμα, τα οποία διαλύονται εύκολα στο νερό. Επίσης, τόσο στη στερεή κατάσταση όσο και τα διαλύματά τους είναι δραστικά, επομένως προσβάλλουν το δέρμα και τα μάτια. Για το λόγο αυτό τα ονομάζουμε καυστικό νάτριο και καυστικό κάλλιο αντίστοιχα. Τα χρησιμοποιούμε στις βιομηχανίες για παρασκευή σαπουνιών, τεχνητού μεταξιού, στην ανακύκλωση χαρτιού και άλλα. Μία ακόμα βάση είναι και η αμμονία. Η αμμονία λοιπόν είναι ένα άχρωμο αέριο με δυσάρεστη οσμή. Το χρησιμοποιούμε ως καθαριστικό, αντίδοτο σε τσιμπήματα. Τώρα θα δούμε λίγα πράγματα για τις βάσεις και τους δείκτες. Και οι βάσεις εκτός από τα οξέα έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν το χρώμα των δείκτων. Το βάμα του ηλιοτροπίου, για παράδειγμα, από μενεξεδή παρουσία βάσεως μετατρέπεται σε μπλε. Η φαινολοφθαλεΐνη από άχρωμη, όταν υπάρχει βάση, γίνεται κόκκινη. Η ηλιανθίνη παραμένει κίτρινη. Το pH λοιπόν ενός διαλύματος βάσης στους 25 βαθμούς Κελσίου μπορεί να πάρει τιμές από 7 έως 14. Επομένως, pH μεγαλύτερο του 7 μαρτυρά βασικό διάλειμμα.